Μπήκε χθες συντόνως στο γραφείο. Τι έχει προτεραιότητα σε αυτόν τον τόπο, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ο Η πολιτισμός, η ανάπτυξη. ιστορία ή οι επενδύσεις? Αν τα βάλεις σε μια ζυγαριά, προς τα πού θα γύρει πλάστηκα? Είναι αυτά που θα κληρονομήσεις τα παιδιά σου. Είναι να Είναι κάπου ρίχνουμε. στη μέση, αλήθεια. Είναι κάπου στη μέση. Τι είναι τελικά? Θα μας απαντήσουν οι ειδικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς αντιδρούμε συναισθηματικά και όταν μιλάμε για αρχαιότητες, γινόμαστε έντονα συναισθηματικοί και λέμε ότι πρέπει να προστατευτούν και ναι, πρέπει να μείνουν χωράφια για να τα βλέπουμε. Αν πάθουμε ποτέ την ιστορία μας και πάμε να τα δούμε δηλαδή. Θα μας το πούν οι ειδικοί. Οι ειδικοί είναι εδώ ο αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι σε σημαντικό το θέμα? Είναι σοβαρότατο το θέμα. Δεν είναι μόνο σε σημαντικό. Είναι και συναισθηματικό. Είναι και συναισθηματικό, και αλλά είναι και θέμα επιβίωσης. Είναι, τα αρχαία μνημεία είναι οι μάρτυρες, είναι σύμβολα πολιτισμού, σύμβολα ταυτότητας ενός τόπου και πέραν των οποιοδήποτε νομικίστικων, θα έλεγα, διατάξεων, πρέπει να διατηρούνται, να διαφυλάσσονται, να προβάλλονται και για μας και για τις επόμενες γενιές. Διαφορετικά, αν δεν σεβόμαστε τον πολιτισμό, την ιστορία, τα σύμβολα, τα αρχαία μνημεία, δεν έχουμε μέλλον. Την ιστορία μας αυτό το δεν ξέρουμε, κύριε Κωνσταντή. Ας σβήσουμε και τα μνημεία που τότε κάποτε λαλούμε, λες να υπήρχε πολιτισμός σε αυτόν τον τόπο και πριν χιλιάδες χρόνια. Είναι αυτά τα ζητήματα που το επιμελητήριο. Υπάρχει ένα θέμα. Γίνεται αξιολόγηση για ποια μνημεία μιλάμε και τι αρχαιολογικές ανακαλύψεις και σε ποια κατηγορία τα βάζουμε? Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι τα βαφτίζουμε εμείς όπως θέλουμε. Ναι. Και τους δίνουμε την αξία που εμείς θεωρούμε ανάλογα με το τι συμφέρει στις εκάστοτε πολιτικές, συμφέροντα κτλ. Αν είναι και επώνυμος ή ανώνυμος εκείνος που έχει, που ανήκει, που του ανήκει η γη, ας πούμε. Λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ειδικών? Ναι. Οι αρχαιότητες δεν έχουν χρώμα, ούτε ιδιοκτήτη, ούτε επιχειρηματία, ούτε αυτό. Έχει σημασία αν γίνεται μια αξιολόγηση των αρχαιοτήτων. Υπάρχει το τμήμα αρχαιοτήτων που είναι η πλέον ειδική επί τούτου. Καθηκόντος και δια νόμου διαφυλάσσεται αυτή η δυνατότητα του τμήματος αρχαιοτήτων να κηρύσει αρχαία μνημεία, να απαιτεί κατά την έκδοση πολεοδομικών αδειών οπουδήποτε προτίθεται να υπάρξει οποιαδήποτε ανάπτυξη, να επιβάλλει όρους, ούτως ώστε να είναι βέβαιον αν υπάρχουν ενδείξεις σε κάποιο χώρο να το κηρύξει αρχαίο μνημείο. Αν όχι, ακόμα και αν δεν μπορεί να το κηρύξει, όπως τα παραδείγματα που θα αναφερθούμε, να μπορεί μέσω της έκδοσης της πολεοδομικής άδειας να επιβάλλει τέτοιους όρους που να επιβάλλουν την εκ των προτέρων αξιολόγηση των οποιοδήποτε ευρημάτων, κατηγοριοποίηση τους και κατέπειτα θα πάρθουν οι αποφάσεις κατά πόσον αυτά θα πρέπει να διαφυλαχτούν, θα πρέπει να μην επιτραπεί οποιαδήποτε ανάπτυξη, να επιτραπεί μερική ανάπτυξη συνύπαρξης με τον αρχαίο με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει μια αξιολόγηση των ευρημάτων τα οποία κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Που κάπου μπορεί να πεις ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανάπτυξη, γιατί είναι τόσης μεγάλης αρχαιολογικής αξίας τα ευρήματα που δεν μπορούν ούτε καν να συνυπάρξουν. Αν είναι ένα τάφος όμως που δεν περιβάλλεται από, είτε από τείχη είτε από κάποιο άλλο χτίσμα, τότε εκεί μπορείς να κάνεις μια ανάπτυξη και να βάλεις ένα τζάμι από πάνω, όπως λέμε εμείς. Αν ο τάφος όμως δεν είναι τάφος κάποιου σημαντικού προσώπου. Ναι. Έχω πει ότι πρέπει να αξιολογείται το κάθε έβριμα και ανάλογα να παίρνονται οι αποφάσεις. Στα γραφεία του επιμελητηρίου, για παράδειγμα, στα γραφεία του επιμελητηρίου, που είναι εντός των τυχών της Λευκωσίας, υπήρξαν αρχαία κατά τις εξκαφές, διατηρήθηκαν και συνυπάρχουν. Βάλατε μέσο, να πούμε, ή απλά είναι η αξία του, δεν είναι τόσο σημαντική? Εμείς είχαμε χαρή το ότι ευρέθηκαν αρχαία και νιώθουμε περήφανοι, γιατί τα απογεύματα που τα γραφεία του μελητηρίου κάποιες μέρες δεν λειτουργούν, βλέπεις να υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται να δει τα ευρήματα που ενσωματώθηκαν με το χτίριο του μελητηρίου. Δηλαδή δεν είναι κατάρα το να βρεις αρχαία, θα έπρεπε να ήταν ευτυχία να υπάρχουν αρχαία και αν πρέπει να παλωτριωθούν και τεμάχια ή να περιορίσουν την ανάπτυξη ή να την αλλάξουν. Στην περίπτωση εδώ του Αρχιεπισκόπου, γιατί με αυτό γίνεται η συζήτηση, με αφορμή αυτό, η συζήτηση γίνεται γιατί δεν απαλωτριώθηκε. Ναι. Και γιατί θα τι κριτήρια υπάρχουν για να μπαίνει ένα έβριμα, ένα αρχαιολογικό έβριμα στον πίνακα Α και τι μπαίνει στον πίνακα Β? Ναι. Γίνονται κάποιες προκαταρκτικές μελέτες με βάση
Το τι υπάρχει στο τμήμα αρχαιοτήτων. Κυρίως ο φορέας ο οποίος επιλαμβάνεται των ζητημάτων είναι το τμήμα αρχαιοτήτων. Για παράδειγμα, το 2014 από κάποιες πιθανό γειτονικές ιδιοκτησίες και ούτω καθεξής είχε αντιληφθεί το τμήμα αρχαιοτήτων ότι πιθανώς τα συγκεκριμένα τεμάχια του Αρχιεπισκόπου, αφού έτσι το ονομάζουμε, να υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικά κάποιας αξίας και θα έπρεπε να προηγηθούν κάποιες εξκαφές ή ανασκαφές. Γι' αυτό και το τμήμα αρχαιοτήτων, υπάρχει ευαισθησία, μπορώ να πω, αρκετή στο τμήμα αρχαιοτήτων, έκρινε ότι έπρεπε να πάει στο Υπουργικό να ζητήσει τον χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων τεμαχίων σε αρχαίων μνημείων κατηγορίας Β, γιατί κατηγορίας Β είναι υποψίες ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων. Δεν ήταν βέβαιοι ότι θα βρεθούν. Πώς θα τα αξιολογήσω, αν είναι πρώτης προτεραιότητας που δεν θα έπρεπε να επιτραπεί το οτιδήποτε ή θα έπρεπε να. Λένε ότι αν είναι κατηγορία Β, δεν απαλωτριώνεται. Ναι, δεν απαλωτριώνεται. Άρα, για να καταλάβετε τι σημαίνει κατηγορία Β, η εντός των τυχών πόλη της Λευκωσίας έχει κηρυχθεί προ δεκαετίας, αν δεν κάνω λάθος, όλοι σε αρχαίο μνημείο κατηγορία Β. Επιτρέπεται να αναγείρουν και αναπτύξεις, αλλά προϋποθέτει έρευνες και την παρουσία του τμήματος αρχαιοτήτων. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Το, λοιπόν, το ζήτημα είναι η ευαισθησία αυτή περιορίζεται εκεί στο τεμάχιο του Αρχιεπισκόπη, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει: μα δίπλα σου άλλα ξενοχεία. Και ακόμα δύο μεγάλα ξενοχεία δίπλα. Δεν υπήρξε καμιά ευαισθησία για την περιοχή την ευρύτερη και δυνατόν τα αρχαία να περιορίζονται στη ζώνη τετραγωνού του Αρχιεπισκόπου. Ναι, κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν, ζητήθηκε να γίνει μια μελέτη γεωλογικής επισκόπησης της περιοχής, ειδικά των τεμαχίων του Αρχιεπισκόπου. Δεν πρέπει να είναι άλλοθι αν δίπλα δεν έγινε κάτι και χτίστηκε. Άρα αυτό, εδώ ναι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σωστή διαδικασία, γιατί κάποιοι την έκαναν ή στο παρελθόν που δεν γνωρίζω, για να είμαι δίκαιος. Ούτε εμείς γνωρίζουμε. Αν δεξιά-αριστερά υπήρχαν ενδείξεις και δεν έχει κηρυχθεί η αρχαίο μνημείο των τεμάχιων δεξιά ή των τεμάχιων αριστερά. Επί της ουσίας, το τμήμα των καθήλων αρμόδιων για τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων έκρινε ότι στο συγκεκριμένο τεμάχιο υπάρχουν ενδείξεις για αρχαιολογικά ευρήματα σημαντικής αξίας. Η διαδικασία που ακολούθησε ήταν να το κηρύξει αρχαίο μνημείων κατηγορίας Β και μετά από 3 χρόνια βλέπουμε μια νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό του. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να εξαιρείται η Εκκλησία από οποιασδήποτε διαδικασίες που αφορούν διότι είναι ο διοκτήτης. Κοινωνία. Ναι. Λέω, δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε εξαίρεση στην διαφύλαξη τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Αν είναι εκκλησία, αν είναι γιαννάγκηση, αν είναι. Έχουμε παράταση 2 λεπτά και θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει ευαισθησία σε αυτόν τον τόπο και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ευρύτερα μιλάω όσον αφορά την αρχαιολογική μα κληρονομιά. Είμαστε ευαίσθητοι. Είναι δεύτερης μοίρας η αρχαιολογική θησαυρή. Διότι 3 χρόνια το τμήμα αρχαιοτήτων δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του και να διευκρινίσει αν πρέπει να γίνει να χαρακτηριστεί Α, αρχαιολογικό μνημείο Α και όχι Β. Έχει τα χρήματα το τμήμα αρχαιοτήτων για να κάνει τη δουλειά του σωστά. Μπράβο. Ξέρετε πόσες αρχαιότητες έχουν βρεθεί και είναι εκτεθειμένες και εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες. Ευαισθησία υπάρχει, εργαλεία και πόροι φαίνεται να μην είναι υπάρχουν. Είναι μέσα στην πολιτική των κρατών. Δεν είναι στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων. Των κυβερνήσεων δεν είναι στις προτεραιότητες. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Επιτρέπεται το τμήμα αρχαιοτήτων, η διατήρηση του πολιτισμού μας, να μην εντάσσεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και να εντάσσεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Συγκοινωνιών και ξέρω εγώ. Και το ξεχνάμε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Πρέπει να δοθούν κονδύλια, πρέπει να δοθούν εργαλεία στο τμήμα αρχαιοτήτων, γιατί έχει δίκαιο. 3 χρόνια θα έπρεπε να είχε αξιολογηθεί τα ευρήματα, να υπήρχαν το ανθρώπινο δυναμικό, οι αρχαιολόγοι. Γι' αυτό και εμείς σε συναντήσεις με τον Υπουργό, τον προηγούμενο νομίζω, είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξει εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, των ιδιωτών αρχαιολόγων, αφού δεν υπήρχε αφού η δυνατότητα πρόσληψης ή τα πανεπιστήμια ή ερευνητικά προγράμματα για να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε, αφού όλοι συμφωνούμε ότι είναι προτεραιότητα η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι εκ των ουκάνευ να μιλούμε για κάτι διαφορετικό. Ναι. Δεν το βλέπουμε πολύ να συμβαίνει στην πράξη. Όλοι το λέμε, αλλά έρθει η ώρα που θα πρέπει να συνεπάρξει και να αποκλειστεί οποιαδήποτε ανάπτυξη, ξεκινούμε να κάνουμε δεύτερη στιγμή. Μπορεί όμως σε ένα ευρύτερο θέμα, αφού αφορά και την ανάπτυξη την οποία θέλουμε, μπορεί να υπάρξει ένα αρχαίο μνημείο ή αν θέλετε κάτι παλιό με το καινούργιο
μπορεί η σύγχρονη αρχιτεκτονική Βεβαίως. Τέχνη να τα παντρέψει και τα δύο. Γι' αυτό έχω μιλήσει στην αρχή. Ανάλογα με την ιεράρχηση της σημαντικότητας ενός αρχαίου μνημείου, μπορεί και να συνυπάρξει το παγιό με το καινούριο, να αναδείξει το παγιό το καινούριο και το καινούριο το παγιό. Άρα μπορούν να συνυπάρξουν αξιολογώντας πάντοτε την αξία των ευρημάτων και την έκταση των ευρημάτων. Τα οποία δηλαδή δεν μπορεί μια ανάπτυξη να έρθει στο τέλος της ημέρας να εξαφανίσει τις αρχαιότητες ή να λειτουργήσει σαν ένα βοηθητικό χώρος μιας ανάπτυξης. Άρα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία που πρωτίστως να είναι η ανάδειξη, η προβολή του κοινωνικού αγαθού, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να απολαμβάνει ο καθένας μας. Δηλαδή να είναι προσβάσιμο, όχι να πάω να περιφράξω ένα χώρο στο προάβλιο ή ξέρω εγώ πού, που να μην είναι προσβάσιμο προς την ευρύτερη κοινωνία. Άρα μπορούν να συνυπάρξουν στην ερώτησή σας και μάλιστα να υποφεληθούν και τα δύο μέρη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, γιατί είπε ο κύριος Κωνσταντής, είναι σύμβολα ταυτότητα στα αρχαιότητες, κύριε Κωνσταντή, το 19ο αιώνα, όταν τα κράτη που δεν υπήρχαν τότε αναζητούσαν ταυτότητα, ήρθαν οι αρχαιοφύσιδες και οι αρχαιολόγοι, οι ενδυνάμοι, δεν ήταν αρχαιολόγοι, και ψάχναν την ταυτότητά τους στην Κύπρο, την Κρήτη και την Ελλάδα. Γιατί εκεί υπάρχουν αρχαιότητες. Και έτσι κατέληξαν πολλά από τα μνημεία μας στα δικά τους μουσεία που εμείς δεν είχαμε τότε μουσεία. Λοιπόν, ας μην τα καταστρέψουμε μόνοι μας. Δηλαδή, άλλοι ψάχνουν ταυτότητα στην Κύπρο και εμείς που έχουμε την ταυτότητά μας. Να την καταστρέψουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσένα, Σταυριανή. Για την ιστορική. Μ' αρέσει να τα λέω αυτά. Θα τα πούμε πρώτα.